Είναι από τις πιο μεγάλες αποστολές εκ των θέατρων για τον Παναθηναϊκό. Ακούστε αρκετό μισοκοντό. Και τώρα δύο ακόμα συναδέλφους που έχουν εμπειρία στο πράσινο ρεπορτάζ. Η 11 δεν είναι παρεφερή με αυτή του Βόλου. Οπότε δίνω πάσα για να μας πούνε τόσο ο Άρης Γάτας όσο και ο κ. Τριανταφυλλίδης πώς βλέπουν το σημερινό παιχνίδι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Νίκο. Έξυπνη προσέγγιση του Βικτόρια. Δεν αλλάζει την 11. Νομίζω για μένα είναι σημαντικό αυτό. Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα δεδομένο μιας ομάδας η οποία θα είναι ίδια. Και από εκεί και πέρα θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της μεσοαμυντικής λειτουργίας του Παναθηναϊκού σε αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα μάτς που θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό στις λεπτομέρειες και ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έχοντας την εικόνα και από το Βόλο και έχοντας την εικόνα της κυριαρχίας του παιχνιδιού σε εκείνο, θα τολμήσω να κάνω μια πρόβλεψη. Έχει πάρα πολλές ελπίδες αυτή η γενική δύση με αυτό το μάτς. Υπάρχει θετική αύρα, υπάρχει καλό κλίμα στην ομάδα, αυτό φάνηκε από χθες που είμαστε εδώ στην Στοχόλμη. Το είδαμε και στους στάρτες της αποστολής του Παναθηναϊκού. Είδαμε χαμόγελα, είδαμε ότι έχει αλλάξει το κλίμα. Νομίζω ότι ο Ρουί Βικτόρια στο ευρωπαϊκό τσεμπούτο πάει με την ίδια δεκάδα. Θέλει να δημιουργήσει ένα βασικό κορμό, είναι σωστή επιλογή του. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει απόψε τις προϋποθέσεις να φύγει με το διπλό. Και επειδή κάνεις εξαιρετική δουλειά στο site, θα κάνω και μια πρόβλεψη, ο Ιωαννίδης θα σκοράρει απόψε.